Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτή την αναστάτωση και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή της πρόσκλησης σε αυτό το συνέδριο. Το δικό μου θέμα ομιλίας είναι οι δείκτες πρώιμης διάγνωσης βαρέως πάσχοντος. Το λεπτάκι, έχω μια μικρή δυσκολία. Τι είναι ο βαρέως πάσχων, λοιπόν, ασθενής και τι είναι η νόσος σε κρίσιμη κατάσταση. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για την νόσο σε κρίσιμη κατάσταση, θα λέγαμε ότι είναι μια απειλητική για τη ζωή εξέλιξη της νόσου, που οδηγεί σε παθοφυσιολογικές διαταραχές τέτοιες που, αν αφαιθούν χωρίς αντιμετώπιση, ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ανεπάρκεια ή ακόμα και θάνατο στο προσεχές χρονικό διάστημα. Άρα, λοιπόν, ο βαρέως πάσχων ασθενής είναι ένας ασθενής σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Άρα, και έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναγνωριστεί έγκαιρα η βαρύτητα της νόσου, ώστε να αντιμετωπιστεί, να ληφθούν μέτρα ανάνυψης, έτσι ώστε να αλλάξει η εξέλιξή της και η πορεία της. Σε ένα ποσοστό πάνω από 80% των περιπτώσεων, τα σημεία επιδείνωσης από τη Διεθνή Βιβλιογραφία φαίνεται να είναι παρόντα τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το γεγονός το οποίο θα φέρει τον ασθενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα, λοιπόν, η πρώιμη αναγνώριση είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να προλάβουμε τον ασθενή από την σημαντική επιδείνωση. Είναι γεγονός ότι ένα περίπου 17% όλων των νοσηλευόμενων ασθενών, με 20% θα έχουν κάποιο σοβαρό σύμπαμα και ενδεχομένως αυτό να περιπλέξει την νοσηλεία τους. Και μάλιστα τα περισσότερα συμβάματα δίνουν, όπως είπαμε, προειδοποιητικά σημεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν, αλλά πολύ σοβαρά ενοχλούν, δείχνουν ότι ο ασθενής μας δεν πάει καλά τις τελευταίες 8 ώρες πριν να καταλήξει ο ασθενής στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και μεταξύ όλων των σημείων, η αναπνευστική συχνότητα φαίνεται να είναι το νούμερο ένα ζωτικό σημείο, το οποίο πρέπει να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο φτάνει περίπου το 70%, οι ασθενείς με καρδιακή ανακοπή που φτάνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας είχαν επίσης κάποια προειδοποιητικά σημάδια τουλάχιστον 8 ώρες πριν την κατάληξή τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και φαίνεται από αυτήν εδώ τη μελέτη που συμπεριέλαβε 551 περιστατικά που κατέληξαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας από τρία διαφορετικά σημεία, δηλαδή από το τμήμα περίπου 90 περιστατικά, από το χειρουργείο 239 περιστατικά και από τα ΤΕΠ 222 περιστατικά. Βλέποντας λοιπόν αυτό το πίνακα, βλέπετε ότι η βαρύτητα της νόσου είναι πολύ σημαντικά βαρύτερη για τους ασθενείς που προέρχονται από το τμήμα. Και υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό. Στο χειρουργείο και στα ΤΕΠ υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, αναισθησιολόγοι αλλά και εξειδικευμένοι γιατροί στην επίγουσα ιατρική και στην εντατική, που έγκαιρα αναγνωρίζουν, αλλά και το monitoring των ασθενών αυτών σε αυτούς τους χώρους είναι πιο εντελεχές. Άρα, λοιπόν, υπάρχει η εξήγηση γιατί γενικά οι ασθενείς που έρχονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας από τα τμήματα έχουν βαρύτερη εικόνα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ένας στους τρεις ασθενείς έχει ταχύπνια πάνω από 36 ή τουλάχιστον 36 αναπνοές το λεπτό. Από τους ασθενείς οι οποίοι καταλήγουν στη μονάδα τουλάχιστον 8 ώρες πριν το σύμπαμα, ενώ ένας στους 5 ασθενείς έχει ταχύπνια τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εισαγωγή στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα, λοιπόν, είναι ένα πολύ κοινό σημείο, στο οποίο όμως δεν δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία από ό,τι φαίνεται στην κλινική πράξη, μια και οι περισσότερες μελέτες και αυτοί που σας δείχνω εδώ δείχνουν ότι δεν κινητοποιεί έγκαιρα το προσωπικό που ασχολείται με τους ασθενείς αυτούς. Στη συγκεκριμένη μελέτη βλέπετε ότι μόνο ένα 33% των νοσηλευτριών, νοσηλευτών αλλά και των ειδικευόμενων γιατρών ανησύχησε και κινητοποιήθηκε από την ταχύπνια των ασθενών, παρόλο που την είχαν καταγράψει. Άρα, λοιπόν, οι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που καταλήγουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας έχουν κάποιο ζωτικό σημείο διαταραχή τουλάχιστον 48 ώρες πριν και συνηθέστερα παρουσιάζουν ταχύπνια. Σε αυτήν εδώ τη μελέτη, σε 923 ασθενείς, όπου έγινε καταγραφή της βαρύτητας με το Apache 2 Score σε τρεις χρονικές περιόδους, 6 ώρες πριν την εισαγωγή, 6 με 12 ώρες μετά την
πριν την εισαγωγή και 24 ώρες πριν την εισαγωγή, φάνηκε ότι περίπου 80% των ασθενών είχαν ήδη παθολογικές παραμέτρους που αφορούσαν και στην καρδιακή συχνότητα και στην αναπνευστική συχνότητα, αλλά και στην οξυγόνωση. Και από όλες αυτές τις μεταβλητές, μόνο η αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας φάνηκε να είναι ένας προγνωστικός παράγοντας για την ανάγκη εισαγωγής στη ΜΕΘ. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία στην αναπνευστική συχνότητα, η οποία πολύ συχνά δεν καταγράφεται. Ένα από τα προημότερα και πιο ευαίσθητα σημεία επιδείνωσης καταγράφεται στο 15 με 23% των ασθενών και ακόμα και στα πνευμονολογικά τμήματα, ένα ποσοστό δηλαδή πολύ χαμηλό. Και σκεφτείτε ότι τόσο η ταχύπνοια όσο και η βραδύπνοια αποτελούν σημεία τα οποία μπορεί να μας κατευθύνουν την διαγνωστική μας σκέψη σε συγκεκριμένες παθολογίες έγκαιρα, τις οποίες ενδεχομένως να μπορέσουμε να προλάβουμε. Άρα, λοιπόν, η αναγνώριση του βαρέως πάσχοντος ασθενούς πρέπει να βασίζεται στην παρακολούθηση και τη σωστή καταγραφή πολύ κοινών κλινικών σημείων, καταγραφή ζωτικών σημείων και ενδεχομένως τη χρήση των early warning systems ή calling systems, τα οποία βαθμολογούν τα συνήθη ζωτικά σημεία με βάση την απόκλησή τους από το φυσιολογικό εύρος και φαίνεται να διασυνδέουν ουσιαστικά και να βελτιώνουν την εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας στο να αντιδράσουν έγκαιρα στην απόκληση η οποία παρατηρείται. Άρα, λοιπόν, ουσιαστικά τα early warning scores είναι ένα εργαλείο το οποίο με βάση την καταγραφή κινητοποιεί τους επαγγελματίες υγείας στο να αναγνωρίσουν έγκαιρα την επιδείνωση και να λάβουν έγκαιρα μέτρα, έτσι ώστε να προλάβουμε την κατάληξη των ασθενών στη μονάδα της εντατικής θεραπείας. Και αυτά τα scores είναι τριών τύπων. Είναι συστήματα τα οποία είναι μονοπαραγοντικά, μπορεί να είναι πολυπαραγοντικά, αλλά και συστήματα σταθμισμένης βαρύτητας. Το ABCN, που ουσιαστικά αξιολογεί τον αεραγωγό, την αναπνοή, την κυκλοφορία και το επίπεδο επικοινωνίας, το επίπεδο συνείδησης, αλλά και το AVPU, το οποίο ουσιαστικά πολύ γρήγορα, μέσα σε 4 ερωτήματα, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα του ασθενούς με βάση το αν έχει εγρήγορση, αν ανταποκρίνεται στα λεκτικά ερεθίσματα ή στα ερεθίσματα του πόνου ή ουσιαστικά αξιολογεί και το επίπεδο επικοινωνίας, το επίπεδο συνείδησης. Ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο εξωτερικό είναι το NEWS, NHS, ουσιαστικά Early Warning System, το οποίο, όπως βλέπετε, περιλαμβάνει τον καρδιακό ρυθμό, τη θερμοκρασία, τη συστολική πίεση, την αναπνευστική συχνότητα, το επίπεδο της επικοινωνίας, τον κορεσμό οξυγόνου και το αν ο ασθενής χρειάζεται ή όχι υποστήριξη με οξυγόνο. Και έχει 3 επίπεδα διαβάθμισης της βαρύτητας. Αν η βαθμολογία είναι 1 έως 4 χαμηλή, χαμηλός κίνδυνος για τον ασθενή, 5 με 6 μέτριος κίνδυνος και πάνω από 7 υψηλός κίνδυνος και πιθανότητα να καταλήξει ο ασθενής στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό το εργαλείο έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει ακόμα 2 παραμέτρους, 3 μάλλον παραμέτρους, το AVPU, την παραγωγή ούρων, το ρυθμό παραγωγής ούρων, αλλά και το πόσο ανησυχεί το προσωπικό από την εικόνα του ασθενούς. Και αυτό φαίνεται από την κλινική πράξη ότι έχει βελτιώσει την ευαισθησία των εργαλείων αυτών στο να αναγνωρίζουν έγκαιρα τον ασθενή, ο οποίος επιβαρύνεται και ενδεχομένως να χρειαστεί μονάδα εντατικής θεραπείας. Και βλέπετε σε αυτήν εδώ τη μελέτη, που συμπεριέλαβε 1.150.000 καταγραφές ζωτικών σημείων από περίπου 42.000 εισαγωγές σε 27.000 ασθενείς, όπου φάνηκε ότι οι ασθενείς που είχαν 3 ή 4 κλινικά σημεία σε απόκληση ταυτόχρονα είχαν μεγάλο κίνδυνο να καταλήξουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και είχαν χειρότερη επιβίωση, όπως βλέπετε σε αυτό το γράφημα, αλλά και αξιολογώντας τα εργαλεία, το MUSE και το VUSE, αλλά και τα κριτικά ζωτικά σημεία, φάνηκε ότι έχουν και τα 3 εργαλεία αυτά πολύ καλή δυνατότητα, ευαισθησία και ειδικότητα στο να αναγνωρίζουν τον ασθενή ο οποίος θα καταλήξει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε αυτήν εδώ τη μελέτη, περίπου 80% των ασθενών που υπέστησαν κάποιο σοβαρό ανεπιθύμητο σύμπαμα είχαν
μια βαθμολογία στο ομοίους πάνω ή τουλάχιστον 3 τις προηγούμενες 48 ώρες. 48 ώρες πριν την κατάληξη στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ένας μεγάλος χρόνος για να προλάβουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως να αλλάξουν την εξέλιξη του ασθενούς μας. Και μάλιστα φάνηκε σε αυτή τη μελέτη ότι πάνω από το 50% των ασθενών που εισήχθησαν στη μονάδα μετά από σοβαρό ανεπιθύμητο σύμπτωμα είχαν μειούς πάνω από 3 μέσα στις προηγούμενες 20 ώρες. Και έρχεται και αυτή εδώ η μελέτη, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σε αυτή τη μελέτη, λοιπόν, εφαρμόστηκε ένα πρωτόκολλο που καταγραφόταν το σκορ αυτό κάθε πρωί. Και εάν το σκορ ήταν μεγαλύτερο του 3, γινόταν μια ερώτηση στο προσωπικό για τα μέτρα που έλαβαν και το αν ανησυχούσαν από την εικόνα του ασθενούς. Στη συνέχεια γινόταν παρακολούθηση για σοβαρά συμβάματα για 30 μέρες και έγινε μια σύγκριση μεταξύ των ασθενών με χαμηλή και υψηλή βαθμολογία. Φάνηκε λοιπόν σε αυτή τη μελέτη ότι οι ασθενείς που είχαν υψηλή βαθμολογία είχαν μεγαλύτερα ποσοστά θνητότητας στην διάρκεια της νοσηλείας στη μονάδα, μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας και γενικά μεγαλύτερα ποσοστά επανεισαγωγής στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και μάλιστα φάνηκε στη μελέτη ότι η αρνητική προγνωστική αξία των ασθενών που είχαν μειούς κάτω από 3 ήταν 98%, υποδεικνύοντας έτσι την αξιοπιστία του σκόρου ενός καλού εργαλείου παρακολούθησης της βαρύτητας των ασθενών. Άρα, λοιπόν, μάλλον το μειούς είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τους αναπνευστικούς ασθενείς. Σε αυτή τη μελέτη φάνηκε ότι χαρακτήριζε πολύ σωστά και με μεγάλη αξιοπιστία και τους ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά συμβάματα. Και μάλιστα φάνηκε ότι οι ασθενείς που είχαν χαμηλότερη βαθμολογία είχαν και είχαν κάποιο καρδιοαναπνευστικό σύμπτωμα, είχαν χαμηλότερα ποσοστά θνητότητας και καλύτερη έκβαση συνολικά από την νοσηλεία τους. Άρα, λοιπόν, αυτά τα εργαλεία είναι χρήσιμα στο να έχουμε μια καλή εικόνα για τη βαρύτητα του ασθενούς μας, έτσι ώστε να αντιδράσουμε έγκαιρα. Και στα περισσότερα νοσοκομεία του εξωτερικού υπάρχουν αυτές οι rapid response teams, οι οποίες αποτελούνται, οι οποίες ουσιαστικά απαρτίζονται από έναν εντατικολόγο, μία νοσηλεύτρια η οποία δουλεύει στον χώρο της εντατικής, έναν πνευμονολόγο και έναν παθολόγο. Και ουσιαστικά αυτά που αντιμετωπίζει, καλείται να αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα, είναι συνήθως περιστατικά σύπτικα, περιστατικά που κάνουν οξέα επεισόδια, όπως είναι πνευμονικό ίδημα, που έχουν αρρυθμίες ή οξία αναπνευστική ανεπάρκεια. Αυτά, λοιπόν, αυτές λοιπόν οι ομάδες φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματικές. Αυτή την μετανάλυση φάνηκε ότι η σωστή ανταπόκριση των μονάδων αυτών μειώνει σημαντικά την θνησιμότητα, την θνητότητα μέσα στο νοσοκομείο και μάλιστα πολύ περισσότερο εάν συνδυαζόταν με τα εργαλεία αξιολόγησης που είπαμε προηγουμένως, τα early warning scores. Και για τους ασθενείς, τόσο για τους αναπνευστικούς, αλλά και για τους ασθενείς που έχουν καρδιακό σύμπτωμα, φάνηκε ο συνδυασμός των δύο αυτών παρεμβάσεων να κάνει σημαντική διαφορά στην θνητότητα στο νοσοκομείο. Τώρα, σε σχέση με την εκτίμηση της βαρύτητας των ασθενών, έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία, διάφορα scores, τα οποία είτε εκτιμούν τη σύψη, είτε εκτιμούν την βαρύτητα μιας πνευμονίας, τη βαρύτητα ενός επεισοδίου άσθματος, γενικά τη βαρύτητα του ασθενούς, ο οποίος παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κλινική εικόνα. Η σύψη είναι μια κατάσταση η οποία πολύ συχνά οδηγεί τους ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας και άρα η έγκαιρη αναγνώρισή της έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι ώστε να προλάβουμε την επιβαρυντική και κακή έκβαση ουσιαστικά των ασθενών αυτών. Το εργαλείο εκτίμησης του SIRS, το οποίο χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στην κλινική πράξη, αλλά και το QSOFA, το οποίο έχει έρθει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, η βαθμολογία του οποίου πάνω από 2 τουλάχιστον αναγνωρίζει τους ασθενείς με λίμωξη που έχουν δυσμενή πρόγνωση,
μας έχουν αλλάξει λιγάκι τον τρόπο που προσεγγίζουμε τους ασθενείς και έχει βελτιώσει σημαντικά το ποσοστό αναγνώρισης των συμπτικών ασθενών και ενδεχομένως το ποσοστό των παρεμβάσεων και το ποσοστό αποφυγής εισαγωγής στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε αυτή λοιπόν τη μεταανάλυση φάνηκε ότι που συμπεριέλαβε ουσιαστικά 23 μελέτες, 146.000 ασθενείς με πιθανή επιβεβαιωμένη λίμωξη, φάνηκε ότι το Q-SOFA δεν έχει πολύ καλή ευαισθησία, έχει όμως πάρα πολύ καλή ειδικότητα. Και γενικά από τις μελέτες φάνηκε ότι ο συνδυασμός των δύο εργαλείων, δηλαδή του Quick-SOFA και του SIRS, αυξάνει σημαντικά την διαγνωστική απόδοση των εργαλείων αυτών στην αναγνώριση των ασθενών με σύψη. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο εργαλεία θα πρέπει να τα βλέπουμε κυρίως σαν συμπληρωματικά εργαλεία και όχι να επιλέγουμε το ένα ή το άλλο. Και μάλιστα εάν συνδυάζονται με τα early warning scores φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά και η απόδοση της διαγνωστικής τους ικανότητας. Άρα, λοιπόν, στο workup που κάνουμε για την αναγνώριση ενός συμπτικού ασθενούς, κοιτάμε την κλινική εικόνα, το Q-SOFA, χαρακτηρίζουμε τον ασθενή μας αν έχει σύψη ή όχι, εάν έχει και ανεπάρκεια οργάνων, αν έχει συμπτικό σοκ, τα μέτρα ανάνυξης και σε ένα μεγάλο ποσοστό, εάν εφαρμοστούν έγκαιρα αυτά τα μέτρα, ξέρουμε ότι προλαμβάνουν την εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ένα άλλο, και επίσης μας υπαγορεύουν τον ασθενή ο οποίος θα χρειαστεί άμεσα τα μέτρα ανάνυψης, τα οποία φαίνεται να αλλάζουν τη φυσική εξέλιξη της εικόνας των ασθενών. Η αποτελεσματική, για παράδειγμα, τη μικροβιακή θεραπεία μέσα στην πρώτη ώρα από την έναρξη της υπότασης σε ασθενείς με συμπτικό σοκ, στη μελέτη αυτή φάνηκε να αυξάνει την επιβίωση περίπου κατά 80%. Ενώ κάθε ώρα καθυστέρησης τις επόμενες 6 ώρες οδηγούσε σε μείωση της επιβίωσης κατά περίπου 8%. Άρα λοιπόν ο χρόνος έναρξης των αντιβιωτικών είναι πολύ σημαντικός και στη μελέτη αυτή φάνηκε να είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης της έκβασης των ασθενών. Άρα, λοιπόν, έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμικροβιακή θεραπεία στους ασθενείς που είναι συμπτικοί, αλλάζει την φυσική εξέλιξη των ασθενών σε ένα μεγάλο ποσοστό. Τι μπορούμε να κάνουμε στην κλινική πράξη? Καταρχάς, να καθορίζουμε τα όρια των ζωτικών σημείων για κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας. Αυτό προϋποθέτει να έχουμε μια καλή καταγραφή των ζωτικών σημείων, δηλαδή της πίεσης, των σφίξεων, της αναπνευστικής συχνότητας, του πυρετού και του επίπεδου επικοινωνίας, συνείδησης των ασθενών. Ενδεχομένως, να παρακολουθούμε λίγο πιο στενά τους ασθενείς, ειδικά τους ασθενείς που δίνουν σημεία επιδείνωσης ή απόκλησης από τα φυσιολογικά όρια, να αξιολογούμε σωστά τις μεταβολές και να είμαστε ευαισθητοποιημένοι ώστε να επικοινωνούμε με τον ειδικό, ο οποίος θα εκτιμήσει τη βαρύτητα της κατάστασης και θα αποφασίσει αν χρειάζεται και πότε χρειάζεται η επικοινωνία με τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα, λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε μια πολύ καλή καταγραφή των ζωτικών σημείων, έτσι ώστε και η ανταπόκριση να είναι έγκαιρη και αποτελεσματική. Αυτά είχα να πω σε σχέση με τους δείκτες πρόγνωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ροβίνα. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Είναι γεγονός ότι όταν δημιουργούνται αυτά τα εργαλεία, αφενός με ένα μειώνουν τη θνητότητα των ασθενών, οδηγούν σε αυτή τη μείωση. Απ' την άλλη μεριά, απλοποιούν πάρα πολύ το έργο τόσο των γιατρών όσο των νοσηλευτών. Κερδίζουμε χρόνο, δεν χάνουμε άσκοπα χρόνο ψάχνοντας διάφορες εξετάσεις που δεν χρειάζονται. Αυτό βέβαια, απ' την άλλη μεριά, αναδεικνύει και την ανάγκη που υπάρχει για συνεχιζόμενη εκπαίδευση στα νοσοκομεία και την εισαγωγή, μάλλον και την αναδιάθρωση κάπως έτσι, του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε. Να μπουν κάποια πράγματα που θα είναι υποχρεωτικά να γίνονται πλέον, να σταματήσουμε να λειτουργούμε με τον κλασικό τρόπο και γι' αυτό υπάρχει η ανάγκη αυτό να το κατανοήσουν όλοι και να το αγκαλιάσουν και να θελήσουν έτσι να ανανεώσουμε λίγο τον τρόπο που λειτουργούμε στα νοσοκομεία. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ειδικά τώρα με τον COVID, πολλά από αυτά τα πράγματα τα διέγνωζαν σχετικά γρήγορα,
Απλώς δεν υπήρχε και τρόπος πολύ πιο γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, δυστυχώς, και αυτό συνέβη σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην πατρίδα μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις, δεν τις βλέπουμε εμείς, εσείς αν έχετε δει κάτι. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, κυρία Πρόεδρε, ψάχνοντας λίγο την βιβλιογραφία για να δω αν υπάρχουν μελέτες με τα early warning scores για τους ασθενείς με COVID, δεν βρήκα δεδομένα. Βρήκα μόνο την πληροφορία, η οποία βέβαια ανακυκλώνεται στη βιβλιογραφία, ότι σημάδια τα οποία δείχνουν ότι ασθενείς μας που νοσεί στο τμήμα με COVID ενδεχομένως να καταλήξει στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ο λόγος NLR, δηλαδή ο λόγος ουδετερόφιλων λεμφοκυττάρων από την εισαγωγή των ασθενών και το πώς εξελίσσεται στην πορεία της νοσηλείας του, αλλά και το πόσο γρήγορα επιδεινώνεται η αναπνευστική του ανεπάρκεια και η ακτινολογική εικόνα. Αυτά τα τρία σημεία φαίνεται να αποτελούν πιο εξειδικευμένα σημεία επιδείνωσης, έγκαιρης και ενδεχομένως να χρήζουν έτσι μεγαλύτερης προσοχής από εμάς, γιατί σηματοδοτούν την επιδείνωση του ασθενούς που, και ενδεχομένως τον ασθενή που θα καταλήξει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.